Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ξεκινά την επίσημη διαδικασία για την άρση τη ασυλίας δύο ακόμα ευρωβουλευτών που θεωρούνται ύποπτοι για δικήματα στο σκάνδαλο διαφθορά. Ύστερα από αίτημα των Βελγικών Αρχών, η πρόεδρο Μέτσολα ξεκίνησε τη Δευτέρα στο Στρασβούργο τη διαδικασία για τον Μαρκ Ταραμπέλα από το Βέλγιο και τον Ανδρέα Κοτσουλίνο από την Ιταλία. Ο Κοτσολίνο ήταν μέχρι την Παρασκευή πρόεδρο τη αντιπροσωπεία του Ευρωκοινοβουλίου που εργαζόταν με την περιοχή του Μαγκρέμπ στην Αφρική. Περιλαμβάνει το Μαρόκο, μία από τι χώρε που φέρεται να προσφέραν στου πολιτικού χρήματα για να επηρεάσουν τη λήψη αποφάσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν επίση μέλο τη επιτροπή που ερευνούσε τη χρήση του κατασκοπευτικού λογισμικού Πέγκασου από τρίτε χώρε. Κάτι που απασχολεί του Ευρωβουλευτέ. Έχοντα την εικόνα σχετικά με το τι συνέβη και ότι ορισμένα μέλη συμμετέχουν σε αυτή την επιτροπή έρευνα για το κατασκοπευτικό λογισμικό Πέγκασου ή αντίστοιχα, μα ανησυχεί. Και φυσικά υπάρχει ένα θέμα που σχετίζεται με το Μαρόκο, διότι το Μαρόκο είναι ύποπτο ότι χρησιμοποιούσε το λογισμικό Πέγκασου εναντίον τη Ευρωπαϊκή Ένωση, εναντίον του Προέδρου Μακρόν, αλλά και εναντίον του Πρωθυπουργού τη Ισπανία. Οπότε γνωρίζοντα ότι ορισμένα μέλη είναι, ναι, ίσω είναι ύποπτα για την υπεράσπιση των ιδιαίτερων συμφερόντων του, επίση των Μαροκινών συμφερόντων. Το ερώτημα είναι εκεί. Ο δεύτερο σοσιαλιστή ευρωβουλευτή, ο Μάρκ Ταραμπέλα, πρώην αντιπρόεδρο τη αντιπροσωπεία, που είναι υπεύθυνη για τι σχέσει τη Αραβική Χερσονήσου, μεταξύ άλλων δηλαδή και με το Κατάρ, αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξη, όπω και ο Κοτσολίνο άλλωστε. Μόλι αποκαλύφθηκε ότι δεν δήλωσε ένα ταξίδι στο Κατάρ το 2020, το οποίο πλήρωσε το Κατάρ, παραβίαση δηλαδή των κανόνων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων τώρα θα δώσει την ευκαιρία στου δύο Ευρωβουλευτέ να εκθέσουν την άποψή του, πριν το θέμα πάει σε τελική ψηφοφορία από όλου του Ευρωβουλευτέ το Φεβρουάριο. Η ασυλία των δύο αναμένεται να αρθεί και τότε οι βελικές αρχές θα μπορέσουν να τους ανακρίνουν.